Μας περιμένει ο κύριος Καρούσος. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα ανοίγουν τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο Λάρνακας θα υποδεχθεί τους πρώτους του ταξιδιώτες. Η πρώτη πτήση, τι ώρα θα φτάσει και εσείς θα είστε εκεί να τους περιμένετε, να τους καλωσορίζετε. 10 και 20 είναι η πρώτη πτήση. 10 και 20. Δεν θα είμαι στα αεροδρόμια για το καλωσόρισμα, αλλά για να επιβλέψετε διαδικασία άφηξης των επιβατών για να δούμε αν τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε, να τηρούνται τη διαδικασία, να δούμε αν υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Και η πρώτη πτήση έρχεται από το Ισραήλ. 10 και 20 θα είναι η άφηξη. Πόσο κόσμο περιμένουμε σε αυτή την πτήση? Δεν γνωρίζω ακριβώς τα νούμερα. Ναι. Μέχρι και χθες ήταν αρκετά χαμηλά τα νούμερα. Ήταν γύρω στα 30 άτομα τα οποία θα ήταν επιβάτες. Αλλά ήταν αυτά τα μέχρι χθες. Θα είναι σίγουρα χαμηλή επιβατική κίνηση αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Τι σας ανησυχεί περισσότερο, κύριε Υπουργέ, με τη διάνοιξη των αεροδρομίων σήμερα? Δεν μ' ανησυχεί κάτι ιδιαίτερα. Το πιο σημαντικό είναι να βεβαιωθούμε ότι θα τηρούνται αυτά τα οποία έχουμε αυτά που αναφέρουμε στα πρωτόκολλα, αυτά τα οποία η διαδικασία, ότι πρέπει να συμπληρώνουν τα σχετικά ερωτηματολόγια πριν την αναχώρηση. Ο έλεγχος που θα κάνουμε οι εταιρείες είναι ουσιαστικά να βεβαιωθούμε ότι το πρωτόκολλο για να ταξιδέψει προς Κύπρο θα τηρείται. Αυτό μάλιστα. Υπάρχει και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, κύριε Υπουργέ. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ταξιδιώτης και είναι υποχρεωτική αυτή η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα? Όλοι πρέπει οι ταξιδιώτες να την επισκέπτονται? Όσοι ταξιδεύουν προς Κύπρο, μόνο όσοι ταξιδεύουν προς Κύπρο, όχι όσοι θα ταξιδέψουν εκτός Κύπρου, είναι υποχρεωτικό να τις συμπληρώσουν για να ταξιδέψουν προς Κύπρο. Και τι θα περιλαμβάνει, αν έχουν κάνει τεστ, πού έχουν πάει? Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το Υπουργείο Υγείας για θέματα συνάντησης, κάποιες ερωτήσεις, ότι αποδέχεται κάποιους όρους που θέτουμε εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν θα απαιτείται τεστ ανάλυση, θα πρέπει να την ανεβάσει, να ανεβάσει έναν αντίγραφο μέσα στην ηλεκτρονική πύλη ο επιβάτης. Θα δηλώνει αν είναι Κύπριος πολίτης ή νόμιμα διαμένοντας και έχει την επιλογή να κάνει αυτό το τεστ με την άφηξη του. Θα το δηλώνει εκεί που εμείς θα το χρησιμοποιούμε για σκοπούς προγραμματισμού. Γιατί καταλαβαίνετε, όσο θα αυξάνεται η επιβατική κίνηση και όσο θα αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που θα πρέπει να βάλουμε σε τεστ κατά την άφηξη, εμείς θα πρέπει να το γνωρίζουμε πολύ πιο πριν για να προγραμματιζόμαστε. Και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία έχουμε ζητήσει, ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας, για το θέμα του ερωτηματολογίου. Μάλιστα. Άρα πρώτη πτήση από το Ισραήλ, 10 και 20 φτάνει στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια σήμερα.